Η αλήθεια είναι πως έχουμε να κάνουμε με ένα ψηφιακό χρονολόγιο με εκατοντάδες ορόσημα της περίοδου 1821-1832. Έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Ο δημιουργός είναι ο κύριος Χρήστος Αγαθόπουλος. Βρίσκουμε από τη μία ιστορικά γεγονότα και από την άλλη μας δίδουν και πληροφορίες αναφορικά με το πώς διαδραματίστηκαν και υπό ποιες συνθήκες. Βλέπουμε χαρακτηριστικά, το ψάξαμε αρκετά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια. Κύριος Αγαθόπουλος, πώς είστε, τι κάνετε, ο δημιουργός του διαδικτυακού συγκεκριμένου χάρτη. Καλησπέρα σας. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τον χρόνο που αφιερώσετε για την πρόθεση του έργου μας. Το έργο αυτό είναι ένα συλλογικό έργο μαζί με έναν συνεργάτη και φίλο μου Χάρη Βαδιβούλη, αλλά όπως είπατε ακριβώς, η έμπνευση και η ιδέα ήταν καθαρά δικιά μου. Είναι ένα εργαλείο κατ' εξοχήν αυτό, εκπαιδευτικό κατά κύριο λόγο, βέβαια, το οποίο το παρέχουμε δωρεάν για να μάθουν όλοι και οι μαθητές από το δημοτικό μέχρι το λύκειο ή οι ερασιτέχνες ιστορικοί ή και οι επιστήμονες ιστορικοί, ναι, ή και γενικά ο κάθε Έλληνας πολίτης που νιώθει ανάγκη να εξερευνήσει την ελληνική ιστορία και την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης του 21 μέχρι το 32, δίνουμε ένα εύκολο, εύχριστο εργαλείο στο οποίο παρουσιάζουμε σε αυτό τα περισσότερα, αν είναι δυνατόν, γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Ο αριθμός τους, κύριε Αγαθόπουλε, είναι πάρα πολλά. Βλέπουμε χαρακτηριστικά. Είναι εκατοντάδες. Είναι, ναι, εκατοντάδες. Είναι 800 καταγραφές, μάλιστα, ναι. Και συνεχώς αυτό εμπλουτίζεται με την βοήθεια του κόσμου, βρίσκοντας νέες πηγές, με παρατηρήσεις ή διορθώσεις των χρηστών. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που το έχει κάνει κτήμα του, που συνεχώς το επεκτείνει με την βοήθειά του. Η επικοινωνία με τον κόσμο και η αποδοχή είναι τεράστια και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι θύμα της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Κάτι που θα μείνει, δηλαδή κάτι που, το οποίο θα μπορεί οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση και να το χρησιμοποιήσει και αν θέλει για να διδάξει. Δηλαδή γι' αυτό το παρέχουμε στην ουσία αυτό το εργαλείο. Οπότε η σελίδα είναι, να μας πείτε τη σελίδα αν κάποιος θέλει να μπει, να μάθει για τα ιστορικά γεγονότα, ναι, που μπορεί να, τι κλικ πρέπει να πατήσει, ακριβώς, να κάνει. Είτε μπορεί να βρει το link το οποίο έχουμε κοινοποιήσει σε αρκετές σελίδες στο διαδίκτυο και σε άρθρα, ή μπορεί να αναζητήσει στο Google Maps, γιατί η πλατφόρμα είναι στο Google Maps καθαρά, Ελληνική Επανάσταση 1821, στα ελληνικά όλα. Αναζητώντας αυτό κάθε χρήστης μπορεί να βρει και αναζητήσει το χάρτη μας, το οποίο είναι και δωρεάν, όπως έχω αναφέρει. Κύριε Αγαθόπουλε, είστε ένας νέος άνθρωπος. Πώς νιώθει λοιπόν κάποιος ο οποίος έχει ασχοληθεί τόσο πολύ και εντατικά με την ιστορία, φέρνοντας αυτό το αποτέλεσμα και δίνοντάς το απλόχερα στο κοινό? Εσύ και δωρεάν πώς... είναι ένα δωρεάν εκπαιδευτικό εργαλείο. Δηλαδή τα παιδιά αυτά, οι άνθρωποι αυτοί, κάθισαν, συγκέντρωσαν, έκαναν μία αρχή και το δίνουν απλόχερα σε όλους εμάς προκειμένου να ενημερωθούμε και να το εμπλουτίσουμε. Εκεί αυτό έχω ξεχωρίσει εγώ. Απ' τη μία το δωρεάν, απ' την άλλη ότι υπάρχει και συνέχεια. Αρχικά να σας πω ότι αυτό δεν ξεκίνησε σαν εργαλείο το οποίο θα το παρέχουμε στον κόσμο. Ήταν μία αποτύπωση, μία καταγραφή, αν θέλετε, ιστορικών γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης. Ήταν προσωπικό έργο για να μπορέσω να βάλω σε τάξη τη σύγχυση και το χάος που είχε αφήσει η ιστορία του γυμνασίου και του λυκείου. Δηλαδή υπήρχαν άναρχα, δεδομένα όλα τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, πρόσωπα, ονόματα, τα οποία δυστυχώς ήταν συγκεχημένα. Και έτσι αποφάσισα να τα καταγράψω αρχικά, να τα βάλω έπειτα σε μια χρονολογική σειρά, αλλά επειδή είδα ότι έχανα κάποια χαρτιά ή ότι μπορεί κάποια από αυτά να καταστρεφότανε, σκέφτηκα να τα περάσω ψηφιακά κάπου και να τα έχω εκεί, ώστε όποτε χρειαστεί εγώ να μπορέσω να τα αναζητήσω και να τα ξαναβρω. Όταν είδα αυτό το κομμάτι του χάρτη, στην αρχή δηλαδή ακόμα, να παίρνει μορφή και να βλέπω να παίρνει σάρκα και οστά, βάζοντας και ακριβώς την υποθεσία που έχουν γίνει οι μάχες, βάζοντας πηγές ή φωτογραφίες. Ήρθε και η συνέχεια λοιπόν. Πάντα. Ακριβώς. Και σκέφτηκα ότι είναι, μάλιστα, λίγο εγωιστικό να το κρατήσω αυτό για μένα. Και η στο σχολείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Ένα... σημαντικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. Βέβαια, εννοείται. Βέβαια. Φυσικά. Λοιπόν, έγινε η αρχή με την Επανάσταση του 21, φαντάζομαι θα υπάρξει και συνέχεια. Σας προτρέπω να υπάρξει και συνέχεια. Ναι, το σκεφτόμαστε ήδη. Μας έχουν ήδη προτείνει συνέχεια δημιουργίας χάρτη για την μικρασιατική καταστροφή. Γιατί φέτος δυστυχώς κλείνουμε και 100 χρόνια σωστά, από τη μαύρη σελίδα της ιστορίας μας.
της καταστροφής της Μικρασιατικής και σκεφτόμαστε να το δημιουργήσουμε και αυτό με τον συνεργάτη. Μπράβο κύριε Αγαθόπουλε. Ελπίζουμε σύντομα. Βέβαια, να έχετε νέα και να το παρουσιάσουμε και μέσα από την εκπομπή μας. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.